δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδειες. Μια δημοπρασία η οποία έχει πάρα πολλά κενά, είναι διάτρητη, ωστόσο συμμετέχουν οι επιχειρηματίες. Τελικά τι θα γίνει, θα κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις. Έτσι, 4 οι άδειες, οι υπόλοιποι θα μείνουν εκτός, θα μείνουν εργαζόμενοι στον δρόμο. Άρα δεν έχω να πω τίποτα εγώ, έτσι όπως τα τοποθέτησε ο κύριος Ζήμερ. Άμα δεν έχετε να πείτε τίποτα, πείτε μας, δεν έχω να πω τίποτα. Να πάμε στον κύριο Χατζηδάκη. Δεν μου κάνατε ερώτηση. Απλώς τοποθετήκατε καλά. Βέβαια, κάνω ένα χιούμορ αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε. Η διάτρητη δεν είναι η διαδικασία και ούτε υπάρχουν κανένα νομικό κενό οτιδήποτε άλλο. Είναι πιο διαφανή. Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, εστάσει είναι μέσα στην νομική διαδικασία και στον τρόπο αδειοδότηση. Άρα κρίνονται όλε αυτέ με βάση το πλαίσιο το νομοθετικό το οποίο υπάρχει και με βάση την. Ό,τι προβλεπόταν για τους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά και λήγουν με την νόμιμη διαδικασία. Είναι η πιο διαφανής διαδικασία και η πιο αδιάβλητη διαδικασία, παρόλο που από πολλούς για την αυστηρότητά της και για τον περιορισμό της έχει, θα έλεγα, διακομωδηθεί, αλλά νομίζω ότι αυτό ενισχύει ότι είναι αδιάβλητο. Και θεωρώ ότι και το πρωτόκολλο. Και θεωρώ, κύριε, ότι όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι ως προς το τι. Ότι κανείς δεν θα έχει να πει κάτι ότι μεσολάβησε κάποιος για κάποιον, για οτιδήποτε άλλο ή παίχτηκαν παιχνίδια. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Αν να το αξιολογήσουμε έτσι, τότε η όποια αντίδραση υπάρχει και βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία που στηρίζει, και είναι και ένα ερώτημα αν θα συνεχίσει να στηρίζει την ανομία ή την νομιμότητα, και που αφορά αυτό, θεωρώ ότι η νομιμότητα βεβαίως του συγκεκριμένου νόμου κρίνεται. Ναι, κρίθηκε. Κρίθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Βεβαίως. Η νομιμότητα, η βάση του νόμου, η βάση του νόμου θα κρυθεί. Κατά συνέπεια, αν ο νόμος, αν οι άδειες σήμερα δοθούν και το Συμβούλιο της Επικρατείας πει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, έχουν εγγραφεί σήμερα δικαιώματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν μέχρι πρώτη τηλεοπτικά κανάλια. Μην το λέτε έτσι. Ναι, απαντάω. Ναι. Πάντα σε όλες τις διαδικασίες υπάρχουν το νομικό πλαίσιο. Άρα ναι. Μέχρι τώρα είναι νόμιμα όλα. Όταν θα κριθεί και στο όχι, δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμα. Αυτή είναι η ακριβής διατύπωση. Ακούστε, κύριε Κούντρα. Έτσι είναι η διαδικασία. Για όλα τα θέματα υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα και υπάρχει και τελεσίδη. Λοιπόν, θα κριθούν όλα και θα έχουμε και την εικόνα. Εγώ δεν αυτό μπαίνω, σημαίνει δεν ότι αν κριθούν όλα. Συγγνώμη, κύριε Ρίγα. Αν κριθούν όλα και εμφανιστεί ο νόμος αντισυνταγματικός, σημαίνει ότι από αυτούς θα πάρουν κανάλια σήμερα, αύριο, οπότε λίγει ο διαγωνισμός, κάποιοι πρέπει να κλείσουν. Δεν πρέπει να ισχύσει ο νόμος. Κύριε Κούντα, περιμένετε και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και θα δείτε ότι όλα θα οδηγηθούν με τον πιο νόμιμο τρόπο. Αφήστε λοιπόν να ολοκληρωθούν και μην προδιαγράφουμε ούτε προς τη μία πλευρά ούτε προς την άλλη. Τέλος θέλω να πω ότι ήδη θα πληρώσουν. Και θα έχουν πληρώσει με όλη αυτή τη διαδικασία την νόμιμη και ήταν και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μας όσον αφορά τα θεσμικά. 50 εκατομμύρια από τα τέλη που δεν είχαν πληρώσει ποτέ. Είναι για πρώτη φορά, δεν δίνεται 16η φορά τρόπος της αδειοδότησης. Και τελευταίο είναι το μέγιστο, η μεγιστοποίηση του τμήματος που θα υπάρξει από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή είναι πολύ αριστερό, καταρχάς, δεν το συζητάμε, έχουν το χρήμα, κερδίζει. Είναι νομίζω στον πυρήνα της αριστερής ιδεολογίας αυτό, πρώτον. Δεύτερον, μην λέτε ότι τα κανάλια δεν είχαν πληρώσει ποτέ, γιατί θέλω να σας πω ότι ψεύδεστε. Μην ισχυρίζεστε, ψεύδεστε με αυτό που λέτε. Τα 50 εκατομμύρια τέλη λοιπόν δεν τα είχαν πληρώσει που είχαν καταλογιστεί. Όχι, δεν είχαν καταλογιστεί. Θέλω να είστε ακριβείς. Δεν σας έχουν δώσει καλά non-paper. Ακριβείς. Δεν σας έχουν ενημερώσει σωστά. Είναι θέμα των διαδικασιών. Τα τέλη συχνοτήτων, κύριε Ρίγα, πληρώνονταν με βάση τα σποτ που παίζαν τα κόμματά σας και το δικό σας κόμμα για να λέει ότι ο έμφυα θα καταργηθεί. Αυτή ήταν ο συμψηφισμός. Λοιπόν, έτσι κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μην λέτε ότι δεν πληρώσανε. Λοιπόν, δεν είχαν ολοκληρωθεί και καταλογίστε και τα πληρώσανε. Άρα αν δεν ήταν έτσι όπως το λέτε. Δεν έχουν πληρώσει ποτέ. Έχουν πληρώσει ό,τι τους έλεγε η πολιτεία να πληρώνουν. Τα πάντα. Δεν καταλάβατε τι είπα. Λέω λοιπόν ότι υπήρχαν 50 εκατομμύρια τα οποία είχαν καταλογιστεί και δεν είχαν πληρωθεί και πληρώθηκαν. Αυτό είπα εγώ. Είμαι σαφής, τι λέω. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε. Και δεν ήταν νόμιμο αυτό. Διαδικασία η οποία επίσης αμφισβητείται. Το είχαν αμφισβητήσει. Για 24 εκατομμύρια. Έχει αμφισβητηθεί. Λοιπόν. Πώς το λέτε. Έχει αμφισβητηθεί αυτό που λέτε. Το αν είναι πολύ αριστερό ή όχι, εγώ θα σας απαντήσω αλλιώς. Ναι. Είναι πάρα πολύ αριστερό και πάρα πολύ νόμιμο σε μια κοινωνία να πληρώνει ο καθένας και να μην λειτουργεί χωρίς να μην πληρώνει. Είναι σωστό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν, τον αέρα το δημόσιο, το δημόσιο αέρα δεν μπορεί και είναι όχι μόνο οικονομικό μέρος, είναι και ως προς το πολιτικό. Είναι
είναι και ως προς το πολιτισμικό, είναι και το τι διαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία. Άρα αυτό το δικαίωμα του κράτους δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Άρα λοιπόν σας λέω ότι θα πληρώσουν. Το δικαίωμα στην εργασία των θα πληρώσουν όπως πληρώνουν όλες οι εταιρείες. Γιατί ποιος δεν πληρώνει. Όπα, ποιος δεν πληρώνει. Και όλες οι εταιρείες πληρώναν τόσο καιρό και πληρώνουν τόσο καιρό. Λέω λοιπόν για να πάρουν την άδεια η οποία είναι δημόσιο αγαθό. Ποιος δεν πληρώνει. Σας λέω λοιπόν. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο που γίνεται θα είναι νόμιμη άδεια. Μέχρι τώρα δεν ήταν η αδειοδότηση νόμιμη. Όχι, δεν ήταν παράνομη. Ήταν με μια προσωρινότητα την οποία την έδιναν οι προηγούμενοι. Παράνομη ήταν. Όχι, θα ανακαλέσετε αυτό που λέτε. Ήταν παράνομη. Εσείς βγαίνατε και ο Τσίπρας και ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαινε σε παράνομα κανάλια. Ήταν λοιπόν μια διαδικασία η οποία δεν ήταν συνολικά νόμιμη. Δηλαδή, τι, όλα τα χρόνια δεν δίνανε την άδεια να ξέρει ο καθένας και ήταν και προς όφελος των καναλιών, θα ήταν αυτό. Να ξέρουν και να μην. Μα το έχουν πει τα κανάλια. Ακούστε με λίγο και. Άρα δεν είναι ευθύνη. Σας το έχουν πει. Εμείς λοιπόν το κάναμε. Δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Μα λέτε ότι δεν πληρώναν. Για άλλο σας εγκαλώ. Ακούστε να τελειώσω. Και ότι βγαίνατε σε παράνομα κανάλια. Λέω λοιπόν. Δεν είχαν πληρώσει το τίμημα το οποίο για να πάρουν την άδεια. Είχαν τις άδειες λοιπόν πάρει προσωρινά και εξελισσόταν αυτή η διαδικασία και πληρώνατε. Λοιπόν, τώρα για να πάρει την άδεια και να λειτουργήσει ένα κανάλι, θα έπρεπε και πρέπει να πληρώσουν. Να πληρώσουν το τίμημα το οποίο και είναι. Και πριν πλήρωναν τα κανάλια, κύριε Δεν, τα κανάλια, για την άδεια, για την άδεια, κύριε, για την άδεια. Το ίδιο πράγμα έγινε και με Δεν την Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Για την DJ, αν το δείτε. Μην με τσιγκλάτε. Και για τα κανάλια, για την DJ, λοιπόν, ήταν ο πάροχος του περιεχομένου και ο πάροχος του δικτύου ήταν ήδη και την πήραμε ένα τίμημα το οποίο θα το δούμε. Ήταν 18 εκατομμύρια. Καταγγείλτε τον διαγωνισμό, κύριε Ρήγα. Και θα έρθει ο επόμενο να καταγγείλει το δικό σα. Αυτό γίνεται πάντα. Δεν έχετε καταλάβει. Εδώ κάτι, ότι αυτή τη στιγμή ήταν κάτι. Η διαπλοκή συνολικά. Δηλαδή, ποια διαπλοκή, δάνεια τα οποία δινόταν. Πώς αξιολογείται. Ούτε γι' αυτό υπάρχει απάντηση. Ο Μαρινόπουλος ήταν διαπλεκόμενος. Μπορώ να τελειώσω. Ο Μαρινόπουλος ήταν διαπλεκόμενος. Απαντήστε με, σας ακούω. Λοιπόν, πρώτο, οι τόσοι επιχειρηματίες που έχουν πάρει δάνεια είναι διαπλεκόμενοι όλοι. Ή μόνο οι καναλάρχες έτσι όπως θα λέτε. Θα δείτε την απάντηση. Αφήστε λοιπόν να τελειώσω. Και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Πρώτον λοιπόν ότι τα δάνεια τα οποία δινόταν και όπως έγινε και με το Μέγκα το οποίο δεν μπόρεσε να τα εξυπηρετήσει. Δεν μπορούσε να τα εξυπηρετήσει και αν θέλετε μην χρησιμοποιείτε το Μαρινόπουλο γιατί είναι η τραγική αντίληψη το πώς λειτουργούσε και το κράτος και οι επιχειρηματίες. Δηλαδή δάνεια τόσων εκατομμυρίων τα οποία τα δίνανε και πώς τα δίνανε, τα οποία δεν εξυπηρετήθηκαν, και ο Μαρινόπουλος. Γιατί τους δώσατε δάνεια τώρα. Εγώ τα δίνα. Τώρα γιατί πήρε δάνειο. Γιατί ο Μαρινόπουλος δεν πήρε δάνειο, κύριε. Το νέο επιχειρηματικό σχήμα. Το νέο επιχειρηματικό σχήμα. Θα σας απαντήσω, κύριε. Γιατί δεν δίνετε και στο ΜΕΚΑ δάνειο. Θα σας απαντήσω, κύριε. Να σωθούν 564 εργασίες. Πώς το λέτε, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν δόθηκε το δάνειο. Κοιτάξτε, μην κάνετε σοφιστίες. Πώς. Δεν δόθηκε το δάνειο. Δεν δίνεται το δάνειο στο Μαρινόπουλο που τα γκρέμισε όλα. Στο νέο σχήμα. Έβγαλε τα λεφτά. Το νέο σχήμα, λοιπόν, με το σχέδιο βιωσιμότητα που δίνει. Για να σωθούν θέσει εργαζόμενων. Και καλά κάνετε. Στο ΜΕΚΑ γιατί δεν δίνετε δάνειο. Να σωθούν 504 εργασίες. Το σχήμα το οποίο ήδη έχει την ευθύνη. Αν υπάρχει σχήμα ή υπήρχε σχήμα το οποίο θα κατέθετε πρόταση για την αδειοδότηση, ας έβαζαν θέση. Κύριε Χατζηδάκη, η δικιά σας μένουμε στο γεγονός ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το μόνο πράγμα το οποίο εφαρμόστηκε είναι αυτό που είπατε για τα κανάλια. Από όλο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Το έχουμε κάνει προσωπικό με τον κύριο. Συγγνώμη, κύριε Ρέγκα, το έχουμε κάνει προσωπικό. Εγώ θα το είπα και προχθές μαζί μας με τον κύριο Χατζηδάκη, μάλιστα, και στον κύριο Λιτζή. Το 70% πρόγραμμα συνολικά, ίσως και παραπάνω, έχει εφαρμοστεί και θα σας πω και μπορώ να σας αναλύσω. Το 100 εφαρμοστεί. Θα σας αναλύσω μόνο τα δημοσιονομικά, κύριε Κουτρά. Μην αδικήσουμε τα δημοσιονομικά. Τα δημοσιονομικά τα περνάτε έτσι. Τα 12.000 ευρώ αφορολόγητο, τα 751, ο ένφια, τον ένφια. Πώς το λέτε, κύριε Κούτρα, να ανοίξουμε την κουβέντα και να φύγουμε από τα κανάλια να πάνε για το τι έχει γίνει. Θα φύγουμε από τα κανάλια. Κύριε Χατζηδάκη, η θέση της Νέας Δημοκρατίας.